Με την ευκαιρία σήμερα με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να συζητήσουμε τις σημαντικές αλλαγές στα σχολεία μας εν ώψη της επόμενης εκπαιδευτικής χρονιάς. Για να έπρεπε να κάνω μια προσπάθεια να κατηγοριοποιήσω τι πολύ σημαντικέ 11 αλλαγέ για τι οποίε ο Υπουργό και η Υφυπουργό θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν πιο αναλυτικά τι επόμενε μέρε, θα τι χώριζα σε Τρει διακριτέ κατηγορίες. Η πρώτη αφορά, το ανθρώπινο δυναμικό. 10.000 νέες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την επόμενη ακαδημαϊκή χωριά, η χρονιά, οι η οποίε προστίθενται στις 27.500 προσλήψεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το 2019. Η πολιτική της κυβέρνησης υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια και αφορά την σταδιακή αντικατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τακτικό προσωπικό, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με προφανή ωφέλη και για τους ίδιους, αλλά και συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο το Υπουργείο επενδύει πολύ είναι συνολικά ο τομέας της τεχνολογίας. Έχουν ήδη εγκατασταθεί 28.500 διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία της χώρας μας από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου και αναμένουμε την εγκατάσταση των υπολείπων έως ότου να φτάσουμε στον αριθμό των 36.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλω να θυμίσω ότι και αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε σημαντικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εξαιρετικό υλικό, το οποίο τίθεται πια στη διάθεση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε το μάθημα από την Πέμπτη Δημοτικού να γίνεται πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο διαδραστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά. Θέλω επίσης να σταθώ ξεχωριστά στην εφαρμογή του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 16 Σεπτεμβρίου. Για τα παιδιά της τρίτης λυκείου δίνουμε την δυνατότητα ενός δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς καλύπτοντας όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα πιστεύω πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τους συμπολίτε μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια αλλά και για τις απομονωμένες περιοχές της χώρας όπου απαιτείται σημαντική Σημαντικό χρόνος και σημαντική προσπάθεια μετακίνησης των παιδιών, εάν αυτά επιθυμούν να έχουν πρόσθετη υποστήριξη από κάποιο φροντιστήριο. Η τρίτη κατηγορία στην οποία θέλω να σταθώ αφορά γενικά τα ζητήματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμπεριφορών. Η πλατφόρμα του Stop Bullying έχει ήδη αποδώσει καρπούς και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην διάθεση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τέτοια περιστατικά και να μπορούμε αυτά να τα, διαχειρίζουμε, να τα διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα κατά προτίμηση εντό τη σχολική μονάδα. Αλλά θέλω να σταθώ επίση και στι γενικότερε αλλαγέ τι οποίε κάνουμε σε ζητήματα συμπεριφορά. Κάποιο θα το έλεγε αυστηροποίηση, εγώ θα το έλεγα εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τι παραβατικέ συμπεριφορές στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο μα το ζητούσαν με και καθηγητέ, αλλά και, και γονεί. Επαναφορά, ας πούμε, τις... Πενθύμερη αποβολή και σε εξαιρετικέ περιπτώσει τη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο, θεωρούμε ότι είναι παρεμβάσει οι οποίε στην παρούσα συγκυρία είναι απολύτω επιβεβλημένε. Θέλω να σταθώ επίση και να συγχαρώ το Υπουργείο για το γεγονό ότι εμπλουτίζουμε συνέχεια το εκπαιδευτικό έργο με δράσει που φροντίζουν να κάνουν του μαθητέ μα πιο ενεργού πολίτε και χαίρομαι γιατί αυτέ οι δράσει βρίσκουν πια την θέση του στον πυρήνα τη εκπαιδευτική διαδικασία. Όπω χαίρομαι ιδιαίτερα και το γεγονό ότι εντό του έτου. Θα προσθέσουμε πια και υπηρεσίε επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά τη πρώτη Λυκείου με ειδικά τεστ δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τα παιδιά σε αυτή την κρίσιμη ηλικία να αντιληφθούν ποιε είναι πραγματικά οι δεξιότητέ του και να αρχίσουν να του κατευθύνουμε προ επαγγελματικού δρόμου που να ταιριάζουν πιο πολύ με τι κλήσει του, τα ενδιαφέροντά του και τα ταλέντα του. Τέλος, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία θα ξεκινήσουμε από φέτος ουσιαστικά και στην οποία θέλουμε την στήριξη όλων των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Και η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το γεγονό ότι τα κινητά δεν πρέπει να έχουν θέση στα σχολεία. Το κινητό μπορεί ο μαθητής να το φέρει στο σχολείο, αλλά πρέπει να είναι στην τσάντα κατά τη διάρκεια σχολικές τη σχολική μέρα. Και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να επιμείνουμε πολύ σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ απλός. Τα επιστημονικά δεδομένα πια για το πώς η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο επηρεάζει την ιδέα τη μαθησιακή διαδικασία είναι καταλητικά από τη διάσπαση προσοχής μέχρι άλλα σημαντικά ζητήματα. Είναι σαφές ότι το κινητό δεν έχει θέση στο σχολείο την ώρα ε, της, ε, της ημέρας. Το κινητό στη τσάντα, λοιπόν, είναι το σύνθημα. Με το οποίο θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία ε, αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Είναι μια νέα προσπάθεια. Θέλω να το τονίζω ότι πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε κινούνται σε αυτήν την ε, κατεύθυνση. Δεν έχουμε, ε, κατά ανάγκη, την απέτηση να έχουμε 100% συμμόρφωση από την πρώτη στιγμή. Αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε ε, και στα παιδιά, και στου γονεί, και στου εκπαιδευτικού, γιατί είναι σημαντικό ο μαθητή, η μαθήτρια στο σχολείο να είναι απολύτω προσυλλομένη στην εκπαιδευτική ε, διαδικασία. Με τη χρήση τάμπλετ, οπότε αυτό ε, ε, χρειάζεται, αλλά χωρί τη διάσπαση προσοχή που δυστυχώ προκαλείται αναπόφευτα όταν οι μαθητέ περνούν πολλοί ώρε σε πλατφόρμες κοινωνική δικτύωση. Και νομίζω ότι όλοι οι γονεί αντιλαμβάνονται απόλυτα αυτό το οποίο λέω. Οπότε ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά ωφέλη μπορεί να έχει συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία μας. Οπότε, ο Υπουργός, οι Υφυπουργός, θα έχουν την ευκαιρία τις επόμενες μέρες πολύ πιο αναλυτικά να παρουσιάσουν τις καινοτομίες των σχολείων μας για την επόμενη σχολική χρονιά. Και πάλι να συγχαρώ όλη την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την πολύ σημαντική δουλειά η οποία γίνεται στον τομέα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, οι 11 αλλαγέ που είχαμε την ευκαιρία να σα παρουσιάσουμε σήμερα και τι οποίε μόλι αναφερθήκατε είναι αλλαγέ που οι γονεί, οι εκπαιδευτικοί και πρωτού οι, πρώτες, οι θα δουν από την εκκίνηση αυτή τη σχολική χρονιά και είναι. Η αρχή μια σειρά πολύ μεγάλών αλλαγών. Φέτο, όπω είναι και η κατευθύνση που μα έχετε δώσει, θα είναι η χρονιά του σχολείου. Θα υπάρξουν μια σειρά από μεταρρυθμίσει που θα αφορούν συνολικά το σχολείο. Αυτά είναι όλα εκείνα τα οποία είναι ήδη έτοιμα να ξεκινήσουν από την αρχή αυτή τη χρονιά. Στην πορεία. Θα προστατούν και άλλα, σύμφωνα με τι κατευθύνσει που μα έχετε δώσει και απλώ μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά. Στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο αναφερθήκατε, το οποίο είναι η απαγόρευση τη εμφανού κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων σε σχολεία, που είναι ουσιαστικά η προσθήκη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κατά το παρελθόν μαζί. Είναι κάτι το οποίο και όλη η διεθνή βιβλιογραφία τονίζει ότι πρέπει να γίνει στα σχολεία. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πολλέ άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώ να εφαρμόζουν η μία μετά την άλλη. Έχει να κάνει και με κατευθυντήριε οδηγίε που έχει δώσει η UNESCO. και Α μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω με μια προσωπική αναφορά, με δεδομένο ότι προβαίνουμε σε αυτήν την α, α, απαγόρευση τη εμφανού κατοχή. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο τελευταίο υπουργό, στον οποίο θα βάζετε τον όρο τεχνοφοβικό. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πλέον κοινά αποδεκτό στου άνθρωπου οι οποίοι χειρίζονται αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να συμβεί και θα φροντίσουμε να γίνει με την καλύτερη α, δυνατή συνθήκη και μέρημνα.